ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είσαι κοντά μας και που περίμενες τόσο πολύ τη συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραίο το θέαμα, οπότε είναι χαρά. Χαιρόμαστε πολύ. Θα θέλαμε να μας πεις το όνομά σου στην κάμερα και να μας πεις ποιο είναι το έργο σου εδώ. Λέγομαι Κατερίνα Θανασοπούλου και είμαι εδώ με το έργο Branches of Life, τα κλαδιά της ζωής. Είναι εύκολο να μας περιγράψεις λίγο το έργο σου? Ναι. Το έργο ήταν αρχικά μία ταινία μικρού μήκους, φτιαγμένη ψηφιακά, εξ ολοκλήρου σαν CGI. Και στην έκθεση συμμετέχω με μία εγκατάσταση η οποία περιέχει την ίδια την ταινία και τρία ακόμα βίντεο στα οποία έχω επιστρέψει μέσα στο περιβάλλον της, το αρχικό περιβάλλον της ταινίας και έχω κάνει κάποια καινούργια exports χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της ταινίας, αλλά μετατρέποντάς το σε ένα πιο σουρεαλιστικό περιβάλλον. Mm-hmm. Η ταινία έγινε βασισμένη σε μια συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και μουσικών και σκηνοθετών, όπου κάποιοι μουσικοί έγραψαν τραγούδια βασισμένα πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό που είναι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον με το project λέγεται Body of Songs και είναι ένα project που είχε γίνει στην Αγγλία. Αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι δεν επρόκειτο για μία έρευνα μέσα από εγκυκλοπαίδειες ή μέσω του ίντερνετ, δηλαδή κάπου όπου εσύ είσαι ένας passive, ένας παθητικός θεατής και μαθαίνεις αυτά που σου λέει ένας ειδικός. Ήταν μία ουσιαστική συνομιλία που γινόταν ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον ασθενή ή τον γιατρό. Μου δόθηκε ευκαιρία να παρακολουθήσω μία εγχείρηση στους πνεύμονες. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις αυτή τη γυναίκα να μπαίνει κοιμισμένη σαν σταυτομπούτα σχεδόν, όχι σαν σταυτομπούτα, σαν ωραία κοιμωμένη. Έμπαινε μέσα κοιμισμένη και ήταν μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που την έσωζαν. Αλλά επειδή κατά τη γνώμη φυσικά σαν κοιμωμένη δεν έβλεπε αυτά που γινόντουσαν γύρω της, ήταν απλώς διασωληνωμένη, την έκανα δίτη να βυθίζεται μέσα στο υποσυνείδητό της. Και το μόνο που έχει μείνει από όλη αυτή την ομάδα των ανθρώπων που τους σώζουν είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούν, είναι όλα τα όργανα τα οποία ξαφνικά εμψυχώνονται και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ με αυτό το έργο σε μορφή εγκατάστασης. Νομίζω ότι η χαρά είναι όλη δική μας βασικά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία, η οποία από ό,τι βλέπω έχει και διαρκή στάδιο, όχι μόνο μεταγραφών, αλλά και περίπλοκο συνεργασιών, ναι, και συνδέσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μου επιτραπεί και από τους συνεργάτες μου, αλλά κυρίως από τον εαυτό μου, να μην μπω σε αυτό το έργο με ήδη υπάρχουσες ιδέες. Δηλαδή να είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε αυτά που ακούω και σε αυτά που βλέπω. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω μέσα στο νοσοκομείο και να πάρω φωτογραφίες ώστε να μπορώ να χτίσω κατόπιν το περιβάλλον ανάλογα με το πώς ήταν. Το γεγονός ότι μου επέτρεψαν να δω αυτή τη γυναίκα ενώ της έσωζαν τη ζωή ήταν καταρχήν μια τεράστια πρόκληση να μείνω ατάραχη. Γιατί φυσικά όταν βλέπεις ένα τέτοιο θέαμα, στο τέλος έβαλα τα κλάματα. Είναι μια στιγμή πραγματικά ζωής και θανάτου. Και η πρόκληση επίσης φυσικά ήταν να σταθώ όπως πρέπει μπροστά σε ένα τέτοιο θέμα και να τιμήσω και την ασθενή και τους γιατρούς και την τραγουδίστρια η οποία έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πάνω στο οποίο βασίστηκε το έργο. Και βέβαια να είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν μέσα στους 3 μήνες που είχα για να γίνει η ταινία. Κάτι που με ενδιαφέρει σαν αντίδραση που ακούω στην ταινία που έχω κάνει είναι ότι αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχει βίντεο. Δηλαδή, επειδή χρησιμοποιεί μία εικόνα φωτορεαλιστική. Αυτό για μένα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολύ χώρο για έρευνα. Γιατί ουσιαστικά τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Τι είναι κινηματογράφος και τι είναι animation. Τι είναι το ανθρώπινο σώμα και τι είναι η τεχνολογία. Το γυρνάει ταυτόχρονα στο πολύ πρωτογενή και πηγαίο χαρακτήρα του χαρτί και μολύβι. Ναι. Και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, για μένα είναι ταυτόχρονα όλη αυτή η διαδικασία είναι και ένα performance. Γιατί
ουσιαστικά μπορεί να μην σχεδιάζεις πάνω σε ένα χαρτί, αλλά σχεδιάζεις μιλώντας για το ψηφιακό animation που κάνω εγώ που είναι τρισδιάστατο, σχεδιάζεις μέσα στο χώρο. Δηλαδή χρησιμοποιείς ένα wireframe το οποίο είναι σαν ένα λεπτό σύρμα και το οποίο κινείς και το οποίο χτίζεις και πραγματικά το χτίζεις. Δηλαδή ξεκινάς με κάποια θεμέλια, βάζεις τους τοίχους, σκέφτεσαι πώς θα τους χρωματίσεις, ρίχνεις επάνω φώτα, είναι σαν ένας τεράστιος απίθμενος και απίθανος κόσμος στον οποίο έχεις εκείνη τη στιγμή στα χέρια σου και είναι λίγο σαν να είσαι θεός. Όλοι εμείς οι animator έχουμε κάποια μεσιανικά κόμπλεξ. Τι χαρίσματα θα έλεγα. Συγγνώμη. Είναι και χαρίσματα. Είναι για μένα, πραγματικά νομίζω το animation πραγματικά συνδυάζει όλες τις τέχνες και το χρόνο. Και είναι κάτι ταυτόχρονα βαθύτατα απλό και βαθύτατα μαγικό. Σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ. Ευχαριστώ.